εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων η προμήθεια του συστήματος Park and Ride, ολοκληρωμένο σύστημα ενημέρωσης οδηγών για διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης και πολυκαναλικής ενημέρωσης του επιβατικού κοινού, προϋπολογισμού 282.000 ευρώ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους. Με αυτόν τον τρόπο, σε πραγματικό χρόνο, θα ενημερώνονται οι οδηγοί και οι επιβάτες για διαθεσιμότητα θέσεων στάθμευσης, καθώς επίσης για τον ακριβή χρόνο διέλευσης της αστικής συγκοινωνίας. Το εν λόγω θέμα δεν ψηφίστηκε από τη μειοψηφία του Συμβουλίου, η οποία ζήτησε την τροποποίηση της μελέτης και των όρων της διακήρυξης. Επίσης, από τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ξεχωρίζουν τρία ακόμη θέματα έργων για υποβολή στο πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013. Πρόκειται για βελτίωση οδού Αγίου Ιωάννου Αγγελοκάστρου προϋπολογισμού 1 εκατομμυρίου ευρώ. Ασφαλτόστρωση οδού Αγιονορίου Προσήμνης Αργολίδος προϋπολογισμού 1 εκατομμυρίου. Προμήθεια και τοποθέτηση νέων παιδικών χαρών σε όλες τις τοπικές κοινότητες των δημοτικών ενωτήτων Σαρονικού, Σολυγίας και Τεγιάς προϋπολογισμού 1 εκατομμυρίου. Σχεδόν 4 μήνες απέμειναν προκειμένου οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων να ενταχθούν στο νόμο 4178/13 για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης και να νομιμοποιήσουν το ακίνητό τους. Στις 8 Φεβρουαρίου 2015 λήγη η προθεσμία για επαγωγή στο νόμο και σύμφωνα με παράγοντες του αρμόδιου Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δεν πρόκειται να δοθεί παράταση. Σε περίπτωση που τα αφαίρετα δεν έχουν ενταχθεί στον νόμο, κινδυνεύουν με πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης, δυσθεώρητα σε σχέση με τα πρόστιμα που προβλέπονται στο 4178/13 και φυσικά κρίνονται καταδραστέα. Από την άλλη, δεν μπορεί να γίνει μεταβίβαση οποιοδήποτε ακινήτου, το οποίο είναι είτε αφαίρετο είτε έχει αυθαιρεσίες, ενώ για όλα τα προσμεταβίβαση ακίνητα πρέπει να υπάρχει ηλεκτρονική ταυτότητα. Οι δόσεις αποπληρωμής των προστήμων είναι είτε εξαμηνιαίες είτε μηνιαίες, ανάλογα με τις δυνατότητες των ενδιαφερομένων. Αλλάζει το σύστημα χρηματοδότησης έργων από το Πράσινο Ταμείο. Στο εξής, σε κάθε Δήμο θα επιστρέφεται το ποσό που θα εισπράτεται από την τακτοποίηση αυθαιρέτων κλπ. Έτσι, κάθε Δήμος θα γνωρίζει το τι θα εισπράττει και θα προγραμματίζει τα έργα του. Πρόκειται για ρύθμιση που κινείται σε θετική κατεύθυνση και αντικειμενοποιεί το σύστημα χρηματοδότησης των δημοτικών έργων. Ξεκίνησε το πρώτο κύμα αποζημιώσεων για τον καταρροϊκό πυρετό. Τα μέτρα για τον καταρροϊκό πυρετό είναι και αρκετά προχωρημένα και κάθε μέρα τα βελτιώνουμε. Υπάρχει πλαίσιο αποζημίωσης, όπως αυτό περιγράφεται σε κοινή υπουργική απόφαση του Φεβρουαρίου του 2014. Υπήρχε έλλειψη χρημάτων, όμως ενισχύθηκε την προηγούμενη εβδομάδα με 6,5 εκατομμύρια ευρώ αυτός ο κωδικός και αν χρειαστεί θα υπάρξει και άλλη ενίσχυση. Ήδη πήγε από την Τράπεζα Ελλάδος προς την Τράπεζα Πειραιώς και από εκεί στις ΔΑΟΚ και στους λογαριασμούς των κτηνοτρόφων το πρώτο κύμα αποζημιώσεων σε όλη την Ελλάδα. Τα παραπάνω επεσήμενε ο αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Πάρης Κουκλόπουλος. Ικανοποίηση για την επιτυχία που σημείωσε η διεξαγωγή των αγώνων τριάθλου σε Κόρινθο και σε Λουτράκι. Επιτυχία σημείωσαν οι διεθνείς αγώνες τριάθλου που διεξήχθησαν την Κυριακή 19 Οκτωβρίου του 2014 στην πόλη της Κορίνθου και του Λουτρακίου. Οι αγώνες που διοργανώθηκαν από την ETU Triathlon European Cup and Mediterranean Championship 2014 αποτελούσαν αγώνα του Πανευρωπαϊκού Κυπέλου και του Μεσογειακού Πρωταθλήματος με την ονομασία Triathlon 1. Αγωνιστικά περιελάμβαναν τα αθλήματα της κολύμβησης, της ποδηλασίας και του τρεξίματος, προσέλκυσε το ενδιαφέρον των πολιτών, οι οποίοι παρακολούθησαν ένα αγώνισμα που για πρώτη φορά έλαβε χώρα στην περιοχή της Κορινθίας. Τέλος να θυμίσουμε, μία επιπλέον ώρα ύπνου θα κερδίσουμε το πρωινό της Κυριακής 26 Οκτωβρίου, οπότε θα αρχίσει να ισχύει και η χειμερινή ώρα. Στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής, οι δείκτες του ρολογίου θα πρέπει να γυρίσουν μία ώρα πίσω και να δείξουν 3. Η χειμερινή ώρα θα ισχύσει μέχρι την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου.